Οκτώ προενστελέχοι του συνεργατισμού έχουν καταθέσει στην Ερευνητική Επιτροπή, η οποία αύριο ολοκληρώνει εν ώψη διακοπών την πρώτη φάση των δημόσιων ακροασιών τη. Οι σημερινοί μάρτυρε, Σουζάννα Πογιατζή, Άδωνη Σπηγασίου και Θανάση Σταύρου. Στάθηκαν επίση ιδιαίτερω στα σοβαρά προβλήματα και τι ελλείψει του οργανισμού, στείνοντα τον τοίχο την ανώτατη διεύθυνση και διοίκηση του συνεργατισμού. πρώην μέλο τη Επιτροπή του Συνεργατισμού, η Σουζάν Απογιατζή, που προσελήφθη το 2016 και παρετήθηκε 10 μήνε μετά. Έκανε λόγο για σωρία δυναμιών και προβλημάτων για να σημειώσει ότι ένιωθε πω δεν μπορούσε να λειτουργήσει σωστά. Ήμουν μειοψηφία, είπε, σε πολλά θέματα, ενώ οι ισορροπίε ήταν δεδομένε και έτσι αντιλήφθηκα ότι η συνεισφορά μου ήταν περιορισμένη. Ω προ του λόγου τη παρέτησή τη, υπογράμισε την πρόθεσή τη να μην συμβιβαστεί με ένα οργανισμό που δεν ήταν όριμο, όπω ανέφερε, από άποψη υποδομών. Δεν ήμουν σίγουρη αν ο οργανισμό σε διάστημα 1,5 χρόνου θα μπορούσε να συγχωνεύσει 18 συνεργατικά πιστοτικά ιδρύματα. Ήταν τεράστια η ευθύνη. Πόσο μάλλον για ένα οργανισμό που λειτουργούσε ω εργοτάξιο. Μίλησε ακόμη για προβλήματα υποστελέχωση και για μη ξεκάθαρε πολιτικέ, για παραχώρηση δανείων σε υπαλλήλου του συνεργατισμού, καθώ και για προβληματικό χαρτοφυλάκιο δανείων. Εντό του Διοικητικού Συμβουλίου τη Τράπεζα ανέφερε δεν υπήρχε επαρκή ανεξαρτησία, ενώ έθεσε και θέμα εταιρική διακυβέρνηση. Εξηγήστε μα τι ισορροπίε. Τι ακριβώ εννοείτε? Από την στιγμή που ο πρόεδρο ανέλαβε την θέση του Γενικού Διευθυντή, ήταν πολύ δύσκολο για τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη να αλλάξουν νοοτροπία. Μετά την παρέτησή σα, ζήτησε η διοικήτρια τη Κεντρική Τράπεζα να σα δει. Όχι. Τα στενά χρονικά πλαίσια για ρύθμιση των κόκκινων δανείων ήταν σύμφωνα με το πρώην μέλο τη Επιτροπή Άδων Υπηγασίου που διορίστηκε τον Αύγουστο του 2016 και παρετήθηκε τον Φεβρουάριο του 2018, η δικαιολογία από πλευρά ανώτατη διοίκηση ώστε να ανατεθεί με απευθεία διαπραγμάτευση στην Αλταμίρα η διαχείριση των εν λόγω δανείων χωρί την προκήρυξη προσφορών. Η Δαμόκλειο σπάθη πάνω από εμά για στενά χρονικά πλαίσια αποτέλεσε ένα παράδειγμα κακή διακυβέρνηση, ώστε να αποφασίζουμε με το πιστόλι στον κρόταφο. Γι' αυτό και οι διαφωνίε που κατέθεσε ενώπιον του Δικητικού Συμβουλίου για την απευθεία διαπραγμάτευση με την Άλτα Μοίρα μέσω επιστολή του προ τα μέλη του Συμβουλίου. Αποδείχθηκαν, σύμφωνα με την κατάθεση του μάρτυρα, αρκετέ για να δημιουργηθεί εναντίον του ένα κλίμα ιδιαίτερα αρνητικό και υποτιμητικό προ το πρόσωπό του. Η κριτική εναντίον μου τόνισε, ήταν πρωτοφανή. Ο κύριο Πηγασίου διαφώνησε στο μεταξύ και με την αναδιάρθρωση δανείων πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων. Διαφωνήσατε στον περιορισμό φιλή του Προεδρού. Γιατί. Κατά την άποψή μου, δεν μπορεί να αναδιαρθρώνεται δάνειο του οποιοδήποτε αξιωματούχου του κράτου. Άποψη που οδηγήσε τον Πρόεδρο τη Επιτροπή να ζητήσει από τον Μάρτυρα να γράψει σε χαρτί το όνομα του πολιτικά εκτεθειμένου προσώπου, χωρί την οποιαδήποτε προφορική αναφορά, για να μην προκληθούν, όπω είπε, σχόλια κουτσομπολιού. Σε αδράνιο προ τη λήψη αποφάσεων και σε αδυναμίε σε σημαντικού τομεί, αναφέρθηκε το πρώην μέλο τη Συνεργατική Τράπεζα, Θανάση Σταύρου, ο οποίο παρετήθηκε δύο χρόνια μετά το διορισμό του το 2013. Δεν υπήρχε όρεξη για σημαντικέ τομέ. Επιδιώκα να κάνω εισηγήσει προ τη Γενική Διεύθυνση και ήλπιζα ότι κάποιε από αυτέ θα ήταν χρήσιμε. Όταν ετοιμάστηκε το σχέδιο αναδιάρθρωση του συνεργατισμού, πρόσθεσε δεν τοποθετήθηκαν στι σωστέ θέσει έμπειρα άτομα. Κατά τη δεύτερη φάση των δημόσιων ακροάσεων, που ξεκινά στι 23 Αυγούστου, ενώπιον τη Επιτροπή έχουν κληθεί ο Γενικό Ελεκτή τη Δημοκρατία και ο Χρηματοοικονομικό Επίτροπο.